Για να καταλάβουμε το πώς προκύπτει το ζήτημα αυτό, το πώς δηλαδή η φύση του ανθρώπου τελικά έλκεται από το θάνατο, είναι φοβερό αν κανείς το σκεφτεί. Δηλαδή αυτή η κουβέντα τελευταία που μας έλκει ο θάνατος. Καμιά φορά μπορεί και ένας νέος άνθρωπος να το αισθανθεί αυτό μέσα στα πλαίσια της αδρεναλίνης, ας πούμε, που θέλει να κάνει extreme πράγματα για να... γιατί υπάρχει μια έλξη, παρότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Αυτή λοιπόν η κίνηση που έχουμε προς το θάνατο έρχεται και μας μαρτυρείται το περιεχόμενό της, θα λέγαμε, ή η απαρχή της, μέσα από μια διήγηση στην Αγία Γραφή. Και είναι αυτή η διήγηση της πτώσης των πρωτοπλάστων. Είναι ένα κείμενο πολύ σπουδαίο. Στην εποχή μας, ξέρετε, επειδή έχουμε λίγο μπερδέψει το τι είναι αλήθεια και το τι είναι ψέμα, θεωρούμε ότι η αλήθεια είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Στείλουμε δύο κάμερες, βάζουμε απέναντι κάποιον και το καταγράφουμε. Λοιπόν, ό,τι μας το πιστοποιεί η κάμερα και η εικόνα και ο ήχος, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά όμως υπάρχουν και πράγματα τα οποία η κάμερα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το ξέρει. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στη δική μου καρδιά που σας μιλά. Γιατί σας μιλώ? Σας μιλώ από εγωισμό και από έπαρση και για να κάνω το σπουδαίο? Αυτό η κάμερα δεν το καταγράφει. Μπορεί κάπως να περνάει φυσικά, υπάρχουν τρόποι να περνάει, αλλά όμως κατ' ουσία δεν το καταγράφει. Καταγράφει το εξωτερικό. Το τι λοιπόν βαθύτερα συμβαίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και ποια αλήθεια κρύβεται κάθε στιγμή, δεν είναι μπορετό να το καταγράψουμε δημοσιογραφικά. Οι διηγήσεις της γραφής είναι κείμενα τα οποία είναι απολύτως αληθινά. Γιατί κουβαλούν μια φοβερή αλήθεια που δεν είναι δικιά μας αλήθεια, είναι αποκάλυψη του Θεού στην ουσία. Εκεί λοιπόν, στο βιβλίο αυτό της Γενέσεως και στα γεγονότα των πρωτοπλάστων, βλέπει κανείς ότι αυτό τελικά που θα λέγαμε καταδικάζει τον άνθρωπο στο θάνατο, είναι τι? Είναι η προσπάθειά του να αυτονομηθεί και να σταθεί αυτάρκης απέναντι σε αυτό που τον περιβάλλει. Τι περιβάλλει τον πρώτον άνθρωπο? Πρώτα απ' όλα η αγάπη του Θεού. Η οποία αγάπη του Θεού γίνεται και δημιουργία για να τον φιλοξενήσει. Δηλαδή γίνεται και κάτι κτιστό. Είμαστε κτιστοί και έχουμε ανάγκη το κτιστό. Έχουμε ανάγκη μια γη να πατήσουμε και να την αγαπήσουμε και έχουμε ανάγκη ανθρώπους γύρω μας. Έχουμε ανάγκη να υπάρξει κάποιος απέναντί μας και να σταθούμε και να το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο μέσα στη συμφωνία και στη διαφωνία μας. Ο Θεός λοιπόν προσφέρει στον άνθρωπο όλα αυτά για να υπάρξει με τον τρόπο το δικό του. Με τον τρόπο του Θεού. Ποιος είναι ο τρόπος του Θεού? Αγαπητικός. Που η αγάπη γίνεται δημιουργία και συνεχώς παράγει. Ξεχυλίζει. Ο Θεός ξεχυλίζει, θα λέγαμε, από τον εαυτό του και δημιουργεί. Ο άνθρωπος καλείται να ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Εκείνος όμως επιλέγει κάτι άλλο. Τι? Επιλέγει να δει τα πράγματα εξουσιαστικά. Δηλαδή, είναι δικαίωμά μου να είμαι Θεός. Είμαι δικαίωμά μου να τοποθετήσω τον εαυτό μου πιο ψηλά από τους άλλους, ώστε να περάσω ακόμα και τον δημιουργό μου, να περάσω και τον αδελφό μου, να περάσω και την κτήση όλη. Αυτό το πράγμα νομίζω το βιώνουμε πάρα πολύ έντονα και μπορούμε να το καταλάβουμε στην εποχή μας. Όπου ο άνθρωπος, επηρεασμένος και από διάφορα φιλοσοφικά έτσι, ρεύματα που μέσα στον 20ο αιώνα και το 19ο αιώνα αναπτύχθηκαν με πολύ δυναμικό τρόπο και πλέον στη μετανεωτερικότητα το πράγμα έχει, νομίζω, ξεφύγει και εντελώς. Ο άνθρωπος πίστεψε ακριβώς αυτή την αυτάρκειά του με έναν απόλυτο τρόπο. Και πλέον έρχεται στα αδιέξοδα τα τεράστια. Δηλαδή, βλέπει κανείς, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τον κόσμο που τον περιβάλλει. Το οικολογικό πρόβλημα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Βλέπει κανείς, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το θέμα του θανάτου. Δεν έχει καμία μεταφυσική στη ζωή του. Δεν μπορεί να σκεφτεί τα πράγματα πέρα από την αναπνοή του και την υγεία του. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν στην άκρη. Όλα αυτά λοιπόν μας φανερώνουν τελικά ότι το πρόβλημα του ανθρώπου είναι αυτή η αυτάρκεια και αυτό το ότι μπορώ μόνος μου. Μπορώ μόνος μου να γίνω Θεός. Αυτό λοιπόν μέσα στην βίβλο μας μαρτυρείται και μας δίδεται σαν στάση. Θα πει κανείς και ωραία, η κληρονομικότητα, με ποιο τρόπο ας πούμε εγώ τώρα ευθύνομαι για αυτό που ο Αδάμ και η Εύα κάνανε τότε κτλ. Νομίζω ότι θα χαθούμε αν ακολουθήσουμε αυτή την έτσι ορθολογική
και λίγο δικηγορίστικη, ας πούμε, λογική των πραγμάτων. Η ουσία είναι ότι ο καθένας μας, αν θέλει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, θα δει ότι ακριβώς αυτό, αυτή η αίσθηση της αυτάρκειας και της αυτοθεώσεως υπάρχει μέσα του. Και οι πατέρες εδώ μιλούν για μια αμαυρωμένη φύση, δηλαδή για μια μουντζουρωμένη φύση. Πραγματικό Θεός δεν έφτιαξε τη φύση την ανθρώπινη προβληματική, με κάποιο κουσούρι, ας πούμε, με κάποια τέλεια. Τέλεια και όμορφη την έφτιαξε. Σε αυτήν όμως την τελειότητα έρχεται ο εγωισμός μας να τη μουντζουρώσει, να την επικαλύψει με κάτι το οποίο είναι βρώμικο και κρύβει την ομορφιά. Φυσικά αυτό, το ότι οι πατέρες μιλάνε για μουντζούρα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπήρξαν και άλλες απόψεις. Δηλαδή, χάθηκε η ανθρώπινη η ομορφιά του Θεού στον άνθρωπο, είπαν κάποιοι. Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο χάθηκε. Όχι, λένε οι πατέρες Εκκλησίας, δεν χάθηκε. Εκεί είναι. Απλά είναι μουντζουρωμένη. Είναι πολύ διαφορετικό να έχει χαθεί κάτι και είναι πολύ διαφορετικό να έχει λερωθεί κάτι. Ο Χριστός έρχεται για να καθαρίσει αυτό το οποίο έχει αμαυρωθεί.